Καλησπέρα Λάρισα, καλησπέρα ολοζώντανη Λάρισα. Ξέρεις να γεννήσεις τις πλατείες. Λοιπόν, πολλοί κόσμος απόψε σε μια όχι και τόσο καλή βραδιά με την υγρασία που έχουμε, όμως εμείς γεννήσουμε τις πλατείες. Και απόψε και πριν λίγο καιρό στην κεντρική πλατεία και στα φεστιβάλ και σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όλη τη χρονιά. Λάρισα ζει και έχει ένα όνομα που έχει της έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή να έχει επισκέπτες. Επισκέπτες που λένε ότι γιατί να πάω σε άλλη πόλη, γιατί εδώ μετά τις 5 η Λάρισα ζει. Είναι ζωντανή. Αυτοί είμαστε. Έτσι να καταφέρνουμε. Δήμος, πολίτες, ο πολιτισμός μας, οι φορείς όλοι, η συνεργασία μας εγγυάται αυτό αυτές τις μέρες από το Αλκαζάρ, από το Πάρκο των Λευκών. Δηλαδή εδώ την κεντρική πλατεία, την αγορά, τα καφέ, την εστίαση, είναι πλημμύρα από κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μια δυναμική, ας την κρατήσουμε και ας αφήσουμε πίσω αυτά τα δύσκολα της προηγούμενης χρονιάς. Τις δυσκολίες με τα ενεργειακά, με ένα σωρό προβλήματα με την πανδημία, με δυσκολίες οι οποίες μας έκαναν να απομονωθούμε, να χάσουμε την κοινωνικότητά μας. Όλα αλλάζουν σιγά σιγά. Εμείς θα τα αλλάξουμε. Έτσι όπως είπαστε απόψε. Να είστε όλοι καλά. Να πάμε σε μια καινούργια χρονιά. Ευτυχισμένη, διαφορετική, καλύτερη. Σε μια χρονιά που ο καθένας σας προσωπικά, τα σχέδια του, τα προσωπικά του, τα οικογενειακά του, τα συλλογικά σχέδια της πόλης να πάνε όλα καλά και να υλοποιηθούν. Να μην ξαναδούμε τις αρνητικές πλευρές των προηγούμενων δύο χρόνων που μας κράτησαν χωρίς να ανταμώνουμε. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή για το 2023. Μια χρονιά την οποία πιστεύουμε όλοι μας, το θέλουμε, να έχει περισσότερα χαμόγελα, να έχει ελπίδα και αισιοδοξία, μαζί βέβαια πάντα με την υγεία που είναι απαραίτητη και να διασφαλίσουμε την πορεία του καθενός μας.